Έχουμε μια περίεργη ιστορία. Έχουμε έναν απατεώνα να εισβάλλει στο σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που θα πάθετε σοκ. Το οποίο για δεύτερη φορά πήγε και έκλειψε τη γιαγιά. Ναι. Τι έκανε λοιπόν τη δεύτερη φορά? Την πρώτη φορά μπήκε μέσα με την πρόθεση ότι κάτι ήθελε να δει στο σπίτι, ότι ήταν από κάποια εταιρεία. Κατάφερε λοιπόν και τη πήρε 700 ευρώ. Τη δεύτερη φορά, μετά από λίγες μέρες, πήγε και παρίστανε τον αστυνομικό. Και είπε ότι έχουν συλλάβει αυτόν που την έκλειψε την πρώτη φορά. Υπάρχει γυναίκα... βίντεο ντοκουμέντο. Ναι, ναι, ναι. Συγγενείς της ηλικιωμένης. Είχε βάλει κάμερα εφόσον είχε γίνει το πρώτο περιστατικό. Και ακούστε να δείτε το διάλογο και πώς κινήθηκε ο κλέφτης που δεύτερη φορά πήγε μέσα στο σπίτι της γιαγιάς. Δείτε το. Γεια σας. Τι θα κάνετε, από την αστυνομία είμαι, από τις εξόνες σου. Ναι. Το τσεκλέψανε κάτι λεφτά. Ναι. Τα βρήκαμε, τον βρήκαμε. Ναι. Είναι αυτός, είναι άκου να δεις. Είναι από τις μύρες. Ναι, δεν είτε λαγουδάκι σε όλη το κολόπεδο. Μην βάλεις θέατομα, μην βάλεις, γιατί βάλεις θέατομα. Όπως θα πήραν τα λεφτά, θέλω να βγάλω κάτι φωτογραφίες. Από μέσα μου τα πήραν, παιδί μου, από μέσα. Ναι, να βγάλω κάτι φωτογραφίες, θέλω να βγάλω. Πού ήταν, τα πήραν και τα λεφτά. Ναι, σας τα πήραν. Πάμε γύρω. Πού είναι. Μέσα στο σύρμα. Απάνω πάνω στο ποστοβόλι. Δεν το γέρασα. Λοιπόν, να υπογράψεις ένα χαρτί, ακούς? Κάθε να υπογράψεις ένα χαρτί και να σου φέρω τα 700. Να, βάλω εκεί να υπογράψω το χαρτί. Εδώ βάλω, να μην ενοχλεί, εδώ. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν το πώς δρούν. Ξαναλύσεψε, ξαναέκλεψε μέσα σε λίγες ημέρες πάλι αυτή την αντίπορη γιαγιά. Δύο λεπτά, συγγνώμη λίγο. Δύο λεπτά. Ο άνθρωπος, αυτό το κτίνος που βλέπουμε, τώρα παρουσιάζεται ως αστυνομικός και πριν είχε πάει ως κλέφτης. Ναι, λίγες ημέρες πριν. Η φωνή του δεν γίνεται κατανοητή από την γιαγιά. Είναι αλλοιωμένη φωνή από το Κρέτα Live News. Υπάρχει πλήρη φωτογραφία του. Που την έχουν ήδη οι αστυνομικές αρχές για να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Η συγκεκριμένη ηλικιωμένη δεν τον κατάλαβε, ναι. Δεν τον κατάλαβε, είναι πολύ ηλικιωμένη. Βλέπουμε ότι έχει κινητικά προβλήματα. Δεν τον κατάλαβε, ναι. Της είπε ότι είναι από την αστυνομία και αν είδατε, μπήκε μέσα και την είχε πλάτη. Δεν την κοίταγε στο πρόσωπο. Ναι, αλλά μπήκε με άνεση μέσα. Δηλαδή, βλέπεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, είναι στο χωριό, η γιαγιά όπως είχε συνηθίσει όλη τη ζωή. Να έχει ανοιχτή την κάμερα, πόρτα. Στο σπίτι της γιαγιάς, στην κάμερα, ποιος την εγκατέστησε? Συγγενείς. Γιατί την κλέψαν την πρώτη φορά, λίγες μέρες πριν, και λέει κάτσε για να προφυλάξουμε τη γιαγιά, σε μια κάμερα, μην πάθει κάτι. Και είδα ότι μετά από λίγες ημέρες υπήρχε αυτή η κλοπή για δεύτερη φορά να ληστεύουν τη γιαγιάκα. Είναι στενάχωρο, ειλικρινά. Στενάχωρο, βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους ανήμπορους να υπάρχουν αυτά τα καθήκια, αυτά τα καθάρματα και να τους παίρνουν τα χρήματα, τα λιγοστά χρήματα που έχουν για να ζήσουν. Που ήταν για τα φάρμακά της, για να πληρώσει το ρεύμα της, να ζήσει. Αυτά τα καθάρματα λοιπόν κυκλοφορούν ελεύθερα. Δυστυχώς.